Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν μία σημείν, Άγιε επίσκεψε και εις ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ορθώ της βασιλείας σου. Γέννητο το θέλημά σου, όσον όν και επί της γης των άτιμων, των οποίους είναι δώσιμη σήμερον, και άφησε μη τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνει τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από ό,τι πονηρού, ό,τι σου στην βασιλεία και δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φιλάτων αυτούς της μακαρίας ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την καταπαυσή σου, Κύριο, που πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σε θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τάσου δυνασλήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά στον δούλο σου σώτερ ανάπαυσον, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίησασα. Πρέσβε δε περσωθήνε και συγχωρεθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως τα ψυχάς και κειμένων δούλων του Θεού, παντελεήμονος φωτεινής Παναγιώτου και υπέρσχορθήνε αυτούς πάμπλημα εκουσιόνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών ένθαδοι και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφστον αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτου βασίλει και θεμόν ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Ο Θεός το πνεύμα του και πάει σαρκός, ο το θάνατο καταπατήσας, ο δε διάβολο καταργήσας και η ζωή του κόσμου βορισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς του και κειμένων δούλων σου, παντελεήμονος φωτεινής Παναγιώτου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα δίλη και στεναγμός. Παναμάρτημα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω έργο διανύως αγαθός και φιλάνθρωπος το συγχώρησον. Ότι που έστει άνθρωπος ο ζήσεις του χωμαρτήσει, σιγάρ μόνος και τόσο αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, ότι σε ανάσταση ζωή και ανάπαυση του κεκειμένου δούλου σου, παντελέμενος φωτεινής Παναγιώτου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμψω ανά σου Πατρί Παναγίω και αγαθό και σου πια σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον δόξα σε. Ο και νεκρών και ζών την εξουσίαν έχουν ως αθάντου βασιλεύς και αναστάσια και νεκρών Χριστός αληθινός ο Σιμών τεσφαιρείς Παναχράντους ο Υιός Μητρός των Αγίων Εδόξων Πανεθήμων Αποστόλων των Οσίου και Δοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων Εδόξων Προβατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου Τριμέρου και πάντων Αγίων τα ψυχά στον εξημό με τα στάνα δούλων αυτών. Παντελέμενο φωτεινή Παναγιώτου, εν σκηνέ δικαίων τάξε, εν κόλπη Αβραάμ αναπαύσε, με τα δικαίων συναριθμίσε, η μάζε λέει σου αγαθό και φιλάνθρωπο και λέει ο Θεό. Αιωνία σε σημείο με εξωμακάρι και με τα λαθή ημών. Αιωνία σε σημείο με εξωμακάρι και με τα λαθή ημών. Αιωνία σε σημείο με εξωμακάρι και με τα λαθή ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό παράδεισο και καλή Ανάσταση. Θα πούμε δύο λόγια για τον Παντελή Αναστασιάδη. Σαν σήμερα στις 27 Οκτωβρίου του 1969, ανήμερα της Εθνικής μας Εορτής της 28 Οκτωβρίου 1940, άφηνε την τελευταία του πνοή ένας από τους θρηλυκούς ήρωες του Ποντιακού Αντάρτικου, ο οπλαρχηγός Παντελής Αναστασιάδης, ο επωνομαζόμενος Παντέλαγας. Ο Παντελής Αναστασιάδης του Λαζάρου και της Ημέλας γεννήθηκε το 1896 στο χωριό Τσιμενλής Αψούντας και απεβίωσε στις 27 Δεκάτου 1969 στο χωριό Ποντολίβαδο Καβάλας. Η οικογένεια του Λάζαρου Αναστασιάδη είχε 6 αγόρια, τον Ισαάκ, τον Σταύρο, τον Παναγιώτη που απαγωνίστηκε στην Αμάσια το 1921,
τον Αριστόπουλο, τον Ιερεμία και τον Παντελή. Ο Παντελής Αναστασιάδης φίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του Τσιμελή και στη συνέχεια στη Σαψούντα, όπου πήγε ως την πέμπτη τάξη του γυμνασίου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το γυμνάσιο, γιατί ένα βράδυ κάνοντας βόλτα με άλλα τέσσερα παιδιά έξω από το δικαστήριο της Σαψούντας, ο θόρυβος από τα πατήματα των αλόγων ενόχλησε τους Τούρκους δικαστές και δόθηκε εντολή ως το πρωί τα πέντε παιδιά να εκτελεστούν. Τα τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων και ο Παντελής, γλίτωσαν, γιατί οι τρεις οικογένειες πρόλαβαν και ειδοποιήθηκαν και έτσι σώθηκαν τα παιδιά τους. Τα άλλα τα δύο παιδιά που δεν πρόλαβαν να ειδοποιηθούν, το πρωί εκτελέστηκαν. Μετά από αυτό το συμβάν το 1914, ο Αναστασιάδης Παντελής, σε ηλικία μόλις 18 ετών, ανεβαίνει στο βουνό, αγωνίζεται, πολεμάει, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους να σωθούν. Ιστορική παραμένει η σύγκριση στο όρος Αγίου του Επέστη Σαψούντα στις 16 Ιντεκάτου 1916, όπου μόνο με 47 αντάρτες και 2.500 γυναικόπαιδα κατόρθωσαν να αντιμετωπίσει χιλιάδες τακτικού τουρκικού στρατού, με αποτέλεσμα το θάνατο 119 Τούρκων στρατιωτών, 8 αξιωματικών και με μοναδική απώλεια μόνο 4 ανταρτών, σώζοντας έτσι χιλιάδες γυναικόπαιδα που συνόδευαν το αντάρτικο σώμα. Μαζί με τον ήρωα Παντέλαγα, θα ήταν παράληψη να μην υμνωνεύσουμε ακόμα ένα ήρωα του Ποντιακού Αντάρτικου, τον οπραρχικό Δημήτρο Χαραλαμπίδη ή Τσιμελή Τιμίτ. Ο Παντελής Αναστασιάδης ήταν υπαρχηγός του Δημήτρη Χαραλαμπίδη και από το 1915 γαμπρός του, αφού παντρεύτηκε την κόρη του Φωτεινή. Ο Παντέλαγας, μετά την ανταλλαγή, έχοντας υπ' την ευθύνη του άλλα 156 άτομα, μετά από απίστευτες ταλαιπωρίες, διαμέσου Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και από εκεί μετρέουν διαμέσου Αλεξανδρουπόλεως, Κομοτηνής και Ξάντης, φτάνει στη Δράμα το 1923 μέσα σε απερίγραπτες στιγμές συγκίνησης συγγενών και φίλων που τους περίμεναν με κλάματα και δάκρυα για την απώλεια των προσφυλών προσώπων. Τέλη Φεβρουαρίου το 1923 εγκαταστάθηκε στο Ποντίλιβο ο Καβάλας μέχρι το θάνατό του. Σήμερα, 44 χρόνια μετά το θάνατό του, η Λέσκη Ποντίου ο Καβάλας, με σεμνότητα αλλά και με συνέστηση του χρέους απέναντι στην ιστορία και στον τόπο, τέλεσε στη μνήμη του Τρισάγιο για να ποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε ένα άξιο τέλο του ποντιακού ελληνισμού και να εκφράσουμε απλά και ταπεινά τα αισθήματα παντοτινής εκτίμησης και ευγνωμοσύνης προς ένα άνθρωπο που, καθοδηγούμενος από τη φλόγα του αδύλου του πατριωτισμού, διέθεσε τον εαυτό του σε μια πανανθρώπινη υπόθεση. Πρωτοβουλίες όπως η σημερινή είναι αναγκαίες, έτσι ώστε να συντηρούμε ζωντανή και άσφεστη τη μνήμη των ανθρώπων που προσέφεραν στον ποντιακό ελληνισμό. Ο ηρωισμός τους θα πρέπει να αποκατασταθεί και να αναδειχθεί στην κοινωνία μας και στην εκπαίδευση, διατρανώντας, όπως και σήμερα εμείς οι Πόντιοι διαθέτουμε ακόμα, οράματα, ιδανικές και αξίες. Τελειώνοντας, στρέφουμε με ευλάβεια τη σκέψη μας και τη μνήμη του θα θερμαίνει πάντοτε η αγάπη μας. Αθάνατος! Αθάνατος! Θέλεις να πεις... Thank you.